Σε ποσοστό 20% μειώθηκε ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων του Βόλου τη φετινή πασχαλινή περίοδο. Με εξαίρεση το τριήμερο από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι το Μέγα Σάββατο, που η κίνηση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, τις υπόλοιπες ημέρες η εικόνα της εμπορικής αγοράς ήταν υποτονική. Δυστυχώς, ούτε και φέτος καταφέραμε να δούμε αύξηση στους τζίρους μας την πασχαλινή περίοδο. Συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα από την αρχή του χρόνου. Φέτος, βέβαια, ήμασταν και άτυχοι λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε τέλος μήνα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί καταναλωτές να είναι απλήρωτοι ως προς τους μισθούς και τις συντάξεις. Και όλο αυτό δημιούργησε γενικότερα επέδρασε αρνητικά στην εξέλιξη του τζίρου, καθώς μισθοί και συντάξεις καταβλήθηκαν Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χαθεί η εβδομάδα των βαΐων, που για κάποιους κλάδους θεωρείται μια από τις καλές εβδομάδες, αλλά και οι πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου δεν υπήρχε ρευστό στην αγορά. Όλοι καταλαβαίνουν ότι με τρεις μέρες δουλειάς ως προς τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Τα νούμερα είναι κάτω σε σχέση με πέρυσι και μάλιστα μιλάμε για πόλεις τζίρου που αγγίζουν το 20% σε πάρα πολλούς κλάδους, εκτός από τους κλάδους που γενικότερα ευνοούνται την περίοδο του Πάσχα, και αυτή είναι η παιδική ένδυση και υπόδηση. Στις τάξεις των εμπόρων επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς διαπιστώνεται ότι ακόμη και στις εορταστικές περιόδους η κίνηση στην αγορά είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα πολλοί καταστηματάρχες να μην μπορούν να καλύψουν τις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο που ξεκίνησε, όπως είπα, από την αρχή του χρόνου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή υπήρχε κίνηση ως προς τον κόσμο που κυκλοφορούσε στην εμπορική αγορά, θεωρώ ότι εάν το Πάσχα έπεφτε στην αρχή του μήνα, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και αν όχι να πιάναμε τους περσινούς τζίρους, τουλάχιστον θα είχαμε κάποια μικρή αύξηση. Όμως ήμασταν άτυχοι λόγω της χρονικής συγκυρίας, αλλά και του γεγονότος ότι αμέσως μετά την Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε το δεκαήμερο των εκπτώσεων. Από σήμερα και μέχρι τις 10 Μαΐου η εμπορική αγορά του Βόλου θα κινείται σε ρυθμούς εκπτώσεων, ενώ την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Στην πόλη μας είναι δεκαήμερο ενδιάμεσων εκπτώσεων. Όχι 15ήμερο όπως είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι εκπτώσεις, είμαστε ήδη σε καθεστώς εκπτώσεων. Απλά να πούμε ότι θα πρέπει οι συνάδελφοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί απαγορεύεται η διενέργεια εκπτώσεων μετά τις 10 Μαΐου για τη δική μας περιοχή. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι την Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Είναι μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές, όπου επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων, και το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου είναι 11 το πρωί με 4 η ώρα το απόγευμα.